Βρισκόμαστε πλέον σε μια νέα φάση, εξίσου δύσκολη, σύνθετη και απαιτητική σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας. Η κυβέρνηση μπορεί να επέβαλε γρήγορα τα περιοριστικά μέτρα για να μην καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας που είναι ήδη στα πρόθυρα κατάρρευσης, κερδίζοντας χρόνο, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, μόνο που αυτός ο χρόνος δεν αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις του υγειονομικού προσωπικού, να εφοδιαστούν τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορέσει το δημόσιο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί όχι μόνο σε ένα νέο κύμα πανδημίας, αλλά συνολικά στις ανάγκες του λαού σε υπηρεσίες υγείας. Γιατί κανείς δεν εγγυάται πως τα τραγικά αποτελέσματα με τα αυξημένα θύματα που υπήρξαν σε άλλα κράτη δεν μπορεί να υπάρξουν και στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Έτσι η κυβέρνηση κάνει λόγο για αλλαγή νοοτροπίας, εννοώντας την τήρηση των μέτρων αυτοπεριορισμού, αναγορεύοντας την ατομική ευθύνη σε βασικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, στα ζητήματα της υγείας δεν μπορεί να αποτελεί λύση αν δεν πατάει, όπως αποδείχθηκε, σε ένα κρατικό σύστημα αναπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες του, πλήρως τελεχωμένο, αν δεν υπακούει σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που έχει όμως για κριτήριο τις ανάγκες του λαού. Γιατί αν κάτι χρεοκόπησε το διάστημα της πανδημίας, είναι η πολιτική που θεωρεί την υγεία ατομική ευθύνη και τις υπηρεσίες υγείας εμπόρευμα. Γιατί είναι αυτή η πολιτική που ευθύνεται για τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας, τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την περιπλάνηση των υγειονομικών από τη μία μονάδα στην άλλη για να μπαλώνουν τρύπες, τις περικοπές και τις αυξημένες πληρωμές για τους ασθενείς, τα ράντζα και τις μακροχρόνιες λίστες αναμονής. Αυτή η πολιτική που διαχρονικά και διαδοχικά άσκησαν όλες οι κυβερνήσεις έως τη σημερινή ευθύνεται για το γεγονός ότι τον 21ο αιώνα ένα ολόκληρο ΕΣΥ μετατράπηκε σε κορονοϊσί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της επιδημίας χωρίς να μπορεί να συνδυάζει τον έλεγχο και την νοσηλεία των ασθενών από τον κορονοϊό από τη μία πλευρά και από την άλλη την περίθαλψη ασθενών με άλλες παθήσεις, αναστέλλοντας τη λειτουργία, παροπλίζοντας ολόκληρα τμήματα και κλινικές. Αυτή η πολιτική άφησε ξεκρέμαστος εκατομμύρια ασθενείς με χρόνια νοσήματα, φρέναρε τη διάγνωση και τη θεραπεία ακόμα και ογκολογικών ασθενών με άγνωστες συνέπειες για την υγεία τους, που δεν αποτυπώνονται στις στατιστικές φυσικά για τον κορονοϊό. Και εδώ ακριβώς έχουμε την ανάδειξη ενός πλήρου αντιφατικού φαινομένου στην περίοδο της πανδημίας. Αντί λοιπόν ο στρατός όλων των υγειονομικών να είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και όλες οι μονάδες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα μεγάλο μέρος τους παροπλίστηκε και υπολειτουργήσε. Και ακριβώς ο παροπλισμός ή η υπολειτουργία μεγάλου μέρους υγειονομικών και μονάδων αντανακλά τον αντιλαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό του συστήματος υγείας ιδιωτικού και δημόσιου. Είναι αυτή η πολιτική, είτε κεντροδεξιά σήμερα, είτε κεντροαριστερά ή όπως αλλιώς μπορεί να ονομαστεί, που τάσεται όμως υπέρ ενός δημόσιου συστήματος υγείας που η βασική του όμως κατεύθυνση είναι η εμπορευματοποίηση και η επιχειρηματική του δράση. Και αποτελεί σκέτη υποκρισία να κλείνετε όλοι σας σε όλες τις πτώσεις το ενδιαφέρον για το δημόσιο τομέα όταν όλοι σας τον έχετε ξεπουπουλιάσει και προσπαθείτε να χειραγωγήσετε το λαό ταυτίζοντας το κοινωνικό αίσθημα περί δημόσιου τομέα με την πολιτική της εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής δράσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και ακριβώς η κατάντια του δημόσιου τομέα από τη μία και η κατάσταση ευρωστίας και γιγάντωσης του ιδιωτικού τομέα είναι οι δύο πλευρές, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, της πολιτικής που ασκείται διαχρονικά, σε συνέχεια, με συνέπεια από όλες τις κυβερνήσεις, αφού υπηρετείται την ίδια στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και βεβαίως διαφωνείται στα επιμέρους διαχειριστικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνεται αναφορά για παράδειγμα για τη δημόσια χρηματοδότηση στην επερώτηση, όταν όμως 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, αύξανε τις πληρωμές των ασθενών για εξετάσεις, φάρμακα και άλλα, διαιώνιζε το καθεστώς των επικουρικών και παντός είδους ελαστικών εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στα νοσοκομεία, ενισχύοντας την εμπορευματοποίηση και επιχειρηματική δράση στην υγεία. Στα δημόσια κατά τα άλλα νοσοκομεία, εξαναγκάζοντας όμως τον κόσμο να προστρέχει στον ιδιωτικό τομέα με το αζημίωτο. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μιλάει για τα ΣΔΙΤ,
είτε για αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στη βάση των χρηματοδοτικών εργαλείων όπως διατείνεται, δηλαδή αντί να πάει ο κόσμος στην ιδιωτική επιχείρηση και να πληρώνει εκεί για παροχές υγείας, θα πάει στα νοσοκομεία και θα πληρώνει στα δημόσια κατά τα άλλα νοσοκομεία, όπου εκεί θα πληρώνει επίσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα νοσοκομεία επιχειρήσεις. Στα δημόσια νοσοκομεία επιχειρήσεις. Όμως, ρωτάμε, τι σας εμπόδιζε προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και εσάς τώρα, τι σας εμποδίζει να βγάλετε από τον κρατικό προϋπολογισμό και να χρηματοδοτήσετε τα νοσοκομεία? Τι σας εμπόδιζε και τι σας εμποδίζει να μονιμοποιήσετε τους χιλιάδες εργαζόμενους με διάφορες συμβάσεις στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια κατ' επέκταση φροντίδα υγείας, όταν γνωρίζουμε όλοι τις ανάγκες στα νοσοκομεία που αγγίζουν μερικές δεκάδες χιλιάδες, περίπου 30 ίσως και λιγότερο από 30.000. Είναι περιττή, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου και εμένα λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι λοιπόν περιττή, για παράδειγμα, οι 400 επικουρικοί γιατροί και οι 2.700 επικουρικοί νοσηλευτές και λοιποί υγειονομικοί που προσλήφθηκαν την περίοδο της πανδημίας? Δεν χρειάζονται, για παράδειγμα, το 20% των εργαζομένων στα νοσοκομεία που αρχίζουν να μετράνε τους μήνες αντίστροφα πριν την απόλυσή τους? Γιατί αντί να προσλάβετε όλο το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό προσωπικό, προσλαμβάνετε ιδιώτες γιατρούς, για παράδειγμα, με μπλοκάκι, κάνοντας ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Προφανώς, γιατί τα κενά θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο ΕΣΥ, όπως εξάλλου ομολογήθηκε πριν από λίγο καιρό και από τον Υφυπουργό Εργασίας. Έτσι, το νέο ΕΣΥ που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση αντικειμενικά δεν μπορεί παρά να είναι φτιαγμένο από τα ίδια παλιά υλικά της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας, της πολιτικής που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού ως κόστος που πρέπει να μειωθεί, δαπάνη που πρέπει να εξορθολογιστεί για να εξασφαλίζονται τα κέρδη των λίγων. Ακριβώς κατά τα πρότυπα των συστημάτων υγείας άλλων καπιταλιστικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, που κατέρευσαν από έναν ιό με εκατόμβες νεκρών. Η αλήθεια όμως είναι πως συνεχίζεται και εντείνεται η ίδια πολιτική που μας έφερε ως εδώ, των περικοπών, των κριτηρίων κόστος-όφελος, της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας. Και ακριβώς αυτή η πολιτική έχει δοκιμαστεί. Οι συνέπειές της έχουν αποκαλυφθεί τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Και αυτή η πολιτική είναι ο μεγάλος ένοχος που ακυρώνει στην πράξη τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για την κάλυψη όλων των αναγκών πρόληψης και περίθαλψης του λαού. Αυτή την πολιτική πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο οι εργαζόμενοι, οι υγειονομικοί, ο λαός μας, και να διεκδικήσουν ένα καθολικό και δωρεάν κρατικό σύστημα υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, αναπτυγμένα σε όλες τις βαθμίδες του, πρωτοβάθμιο με έμφαση στην πρόληψη φυσικά, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κατ' επέκταση, στελεχωμένο πλήρως με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, υποδομές, ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε να καλύπτονται όχι μόνο οι τακτικές και συνεχώς φυσικά διευρυνόμενες ανάγκες, αλλά και οι έκτακτες ανάγκες του λαού μας, με πλήρη, επαρκή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να γιατί, με αφορμή την πανδημία, βγαίνει και ένα, αν θέλετε, διδακτικό συμπέρασμα κατά τη γνώμη μας, που οι εργαζόμενοι χρειάζεται να λάβουν υπόψη και έχει φυσικά διαχρονική αξία. Ότι σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών δομών υγείας σε όλα τα επίπεδα, σχεδιασμός πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης, αντιμετώπισης, σχεδιασμός επιδημιολογικής επαγρύπνησης και προστασίας της δημόσιας υγείας, όλα αυτά είναι ασύμβατα με τους νόμους του κέρδους, τους νόμους του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς που όλοι φυσικά υπηρετείται.